Οι πραγματικοί μας αντίπαλοι είναι προφανώς ένα σκληρό κατεστημένο οικονομικό και πολιτικό, το οποίο έκανε κουμάντο στη χώρα εδώ και 40 χρόνια, ευθύνεται για τη φαυλότητα της προηγούμενης περίοδου, είναι αυτό που έχει, είναι η φυσική και η ηθική αυτουργή της χρεοκοπίας της χώρας. Και βεβαίως υπάρχει και ειδικά στο κομμάτι της δημόσιας περίθαλψης, της υγείας, ένα πολύ σκληρό κατεστημένο οικονομικό, το οποίο με τις πλάνες του πολιτικού συστήματος οργάνωσε το πάρτι της προηγούμενης περίοδου. Και αυτός είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος. Και όχι η αναξιόπιστη και η ανυπόλυτη αντιπολίτευση, και όχι φυσικά οι διάφοροι θερμοκέφαλοι που συνήθως εντρυφούν στους διάφορους πολιτικούς χώρους. Νομίζω λοιπόν ότι η συγκυρία επιβάλλει ψυχραιμία, επιβάλλει σοβαρότητα και νυφαλιότητα από την πλευρά μας. Εμείς ποτέ δεν κρύψαμε τις δυσκολίες της συγκυρίας. Εμείς ποτέ δεν ωραιοποιήσαμε την κατάσταση και εμείς ποτέ δεν υποσχεθήκαμε ότι μπορούμε να μεταμορφώσουμε με ένα μαγικό ραβδί μια άσχημη πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια, ειδικά στο σύστημα υγείας. Είναι μια διαρκής μάχη αυτή. Τη δίνουμε μαζί με το έντιμο και αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό που έχει σήμερα το σύστημα υγείας. Τη δίνουμε με τους έντιμους και αξιόπιστους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είτε στο δημόσιο σύστημα, είτε και στον ιδιωτικό τομέα, πραγματικά αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες της συγκυρίας και προσπαθούν να κάνουν με αξιοπρέπεια τη δουλειά τους και να φροντίσουν μια κοινωνία η οποία έχει ανοιχτές πληγές. Ο χώρος αυτός έχει την ιδιαιτερότητα, και γι' αυτό ιδιαίτηκε πριν από 2 χρόνια, ότι υπάρχει μια ζωντανή μονάδα αυτοοργανωμένη κοινωνικής αλληλεγγύης, ένα κοινωνικό ιατρείο, το οποίο, όπως και όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, αντρώθηκαν μέσα στη διάρκεια της κρίσης, ήταν πρωτοβουλίες από τα κάτω, ήταν μια μη καθοδηγούμενη αυτενέργεια της κοινωνίας των πολιτών που προσπάθησε να καλύψει το κενό κρατικής φροντίδας. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις παρενέργειες αυτής της σκληρής γραμμής η οποία ακολουθήθηκε την προηγούμενη περίοδο. Μια γραμμή που οδηγούσε στη συρρήκνωση και απαξίωση της δημόσιας περίθαψης, στην αποδιοργάνωση των δημόσιων τομών, στην δραματική αποστελέχωση ιδιαίτερα των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας στα αστικά κέντρα, με τη γνωστή παρέμβαση το 2014 το νόμο 4238 του Άδωνη Γεωργιάδη, που οδήγησε σε εξώθηση μαζική 3.000 γιατρούς ειδικευμένους που υπήρχαν στις δημόσιες δομές, με την πλήρη αδράνεια του κράτους απέναντι σε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο εξελισσόταν τα προηγούμενα χρόνια. Το φαινόμενο αυτό λέγεται υγειονομική φτώχεια. Υπήρχαν άνθρωποι που επειδή ακριβώς έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα, είτε επειδή ήταν μακροχρόνια άνεργοι, είτε επειδή ήταν επαγγελματίες που χρεοκόπησαν, είτε επειδή ήταν επαγγελματίες και είτε επειδή ήταν ελευθεροεπαγγελματίες που δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές, έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα και αυτό οδήγησε σε ένα κενό ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Αυτό το κενό δημιούργησε μια ζώνη υγειονομικής φτώχειας, δηλαδή μια ζώνη στέρησης
ανθρώπων που στερούνταν ακόμα και τα στοιχειώδη για να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο υγείας. Υπήρχαν χρονίως πάσχοντες που δεν παρακολουθούνταν, που υποθεραπεύονταν, υπήρχαν έγκυες γυναίκες που οδηγούνταν στον τοκετό χωρίς παρακολούθηση, υπήρχαν ανεμολία στα παιδιά, είχαν αρχίσει οι υγειονομικοί δείκτες της χώρας να παίρνουν αρνητική φορά. Και αυτό το κενό, αγαπητοί φίλοι, κάλυψε σε ένα βαθμό η κοινωνική πρωτοβουλία, τα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία τα οποία δημιουργήθηκαν σε όλη τη χώρα και η ευαισθησία των ανθρώπων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που παρά το θεσμικό αποκλεισμό, παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία υπήρχαν, παρά την αποτρεπτική λογική των προηγούμενων ρυθμίσεων, συνέχισαν να προσφέρουν όσο είναι δυνατόν φροντίδα στον κόσμο που είχε ανάγκη και προσερχόταν στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί σύντροφοι, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για την ασυνέπεια λόγων και έργων και για την κοροϊδία, εμείς το 2015, όταν η κοινωνία σε μια δύσκολη στιγμή της, σε μια στιγμή απόγνωσης, και όχι επειδή προφανώς αριστεροποιήθηκε, ανέθεσε σε αυτή την πολιτική δύναμη, στο ΣΥΡΙΖΑ, την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, είπαμε ότι θα κάνουμε τρία πράγματα στο σύστημα υγείας. Το πρώτο, ότι θα καλύψουμε με αξιοπρέπεια και με ισότιμο τρόπο όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ανασφάλιστους. Και αυτό, αγαπητοί μου σύντροφοι, το κάναμε απολύτως εδώ και ένα χρόνο. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν έδωσε αλληλεγγύη, πρόσφερε χείρα βοηθείας στους πιο αδύναμους, στα πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας, στους αποκλεισμένους της προηγούμενης περίοδου, με τον νόμο 4368, ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Και ήμασταν απολύτως συνεπείς σε αυτό και πραγματικά αυτή η παρέμβαση είναι μια παρέμβαση τομή στην κοινωνική πολιτική της χώρας μας. Για πρώτη φορά αποσυνδέεται η έννοια της υγείας από την ασφάλιση και την εργασία. Και για πρώτη φορά η πολιτεία αναγνωρίζει ότι η υγεία είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα το οποίο οφείλει να διασφαλίζει και να εγγυάται και να παρέχει με καθολικό και ισότιμο τρόπο σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από την εργασιακή τους κατάσταση, την ασφαλιστική τους κατάσταση και το εισόδημά τους. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη τομή. Και είμαστε περήφανοι, αγαπητοί σύντροφοι, γιατί παρά την λιτότητα, παρά τις δυσκολίες, παρά το ασφιχτικό πλαίσιο, παρά τους καταναγκασμούς των μνημονιακών δεσμεύσεων, παρά την υπονόμευση τη συστηματική που δεχόμαστε από παντού, σε αυτή την κρίσιμη διάσταση του κοινωνικού κράτους κάναμε μία μετρήσιμη και αδιαμφισβήτητα ανακουφιστική παρέμβαση. Για να αντιληφθείτε την πολιτική σημασία αυτής της παρέμβασης, σας λέω μόνο το εξής. Χωρίς πραγματικά να εμφανιζόμαστε ως επιρμένοι, σας λέω μόνο το εξής. Στην Αμερική, τη μητρόπολη του καπιταλισμού, στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου, ο Ομπάμα στη διάρκεια 2 θητειών κατάφερε να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στο 50% των ασφάλιστων των Αμερικανών. Και αυτό ήταν το γνωστό Obamacare. Και αυτή η κυβέρνηση, στην πιο χρεοκοπημένη χώρα της Ευρώπης, με όλο το σύμπαν εναντίον της,
κατάφερε να θεσμοθετήσει την καθολική κάλυψη όλου του πληθυσμού στην πιο δύσκολη περίοδο για την ιστορία της και για την οικονομία. Και βεβαίως τώρα το ζήτημα το μεγάλο είναι πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η κάλυψη παρέχεται στην πράξη με αξιόπιστο τρόπο, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Υπάρχουν πολλά θέματα ακόμα ανοιχτά. Έχουμε διασφαλίσει ότι περίπου το 1 τρίτο από τους ανασφάλιστους πολίτες παίρνει με εισοδηματικά κριτήρια τα φάρμακά του χωρίς συμμετοχή. Και τώρα με τα αντίμετρα τα οποία πρόσφατα νομοθετήθηκαν θα υπάρξει μια ακόμα μεγαλύτερης κλίμακας ανακουφιστική παρέμβαση. Το στοίχημα και η αγωνία μας είναι να μπορέσουμε αυτό που θεσμοθετήσαμε ως δικαίωμα των ανθρώπων, των ανασφάλιστων ανθρώπων να εφαρμοστεί στην πράξη και αυτοί, όπως και οι ασφαλισμένοι πολίτες, να έχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αυτή την περίοδο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι πολίτες, εξαιτίας ακριβώς της φτωχοποίησης και της ανεργίας και της μείωσης του εισοδήματος, δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται όπως παλιότερα στον ιδιωτικό τομέα. Το άλλο που είχαμε πει από την αρχή, όταν αναλάβαμε τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας, είναι ότι θα στηρίξουμε κατά προτεραιότητα τη δημόσια περίθαλψη. Είχαμε πει πολλές φορές και το συνεχίζουμε να το λέμε και τώρα ότι είμαστε μεροληπτικοί υπέρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της δημόσιας περίθαλψης. Εμείς δεν είμαστε για να κάνουμε τους τροχονόμους των ιδιωτικών συμφερόντων, ούτε για να κάνουμε τους διαιτητές σε μία αντιπαράθεση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα που οδηγεί στη συνεχώς μεγαλύτερη απαξίωση και αποδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητοί σύντροφοι, και αυτή τη δέσμευσή μας την υλοποιήσαμε κατά γράμμα. Έχει γίνει η πιο σοβαρή παρέμβαση ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της τελευταίας 20ετίας. Αυτά τα 2 χρόνια. Υπάρχουν εδώ πέρα γνωστοί φίλοι και συνάδελφοι που έχουν δουλέψει και έχουν αγωνιστεί για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Και ξέρουν πολύ καλά ότι ποτέ σε τόσο σύντομο διάστημα δεν υπήρξε τόσο μεγάλη ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό όλων των κατηγοριών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατρών και υπόλοιπων υγειονομικών, και προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, δηλαδή συμβασιούχων, και αξιοποίηση οποιονδήποτε χρηματοδοτικών εργαλείων, είτε είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε είναι προγράμματα απασχόλησης του ΑΕΔ, είτε είναι προσλήψεις μέσω του ΚΕΛΤΝΟ για να ενισχύσουμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας, είτε είναι προσλήψεις μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να αξιοποιήσουμε τους λιγοστούς προφανώς πόρους που έχει αυτή την περίοδο η χώρα μας για να ενισχύσουμε όσο είναι δυνατόν με ανθρώπινο δυναμικό ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι αποδιοργανωμένο συστηματικά επί πάνω από 5 χρόνια. Και είναι η πρώτη φορά με το 2016 που άρχισαν να προσλαμβάνονται μόνιμοι γιατροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία μετά από 5 χρόνια. Μετά από 5 χρόνια παγώματος των προσλήψεων και των διορισμών. Είναι αρκετές αυτές οι προσλήψεις, προφανώς δεν είναι. Και δίνουμε μια μεγάλη μάχη με τον χρόνο για να επισπαστεί η διαδικασία, για να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις και τις αγκυλώσεις ενός δυσκίνητου γραφειοκρατικού μηχανισμού και να καλύψουμε όσο είναι πιο γρήγορα τα μεγάλα κενά που υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές πρωτοβάθμιας προστασίας. Θα παρακαλέσω στην πόρτα να μην υπάρχει τόση κινητικότητα.
Σύντροφοι, από την πόρτα μέσα έξω, λιγάκι. Ευχαριστώ. Εκτός από την ενίσχυση με προσωπικό, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή την περίοδο καταφέραμε να ανατρέψουμε τις προβλέψεις του προηγούμενου μεσοπρόθεσμου, το μεσοπρόθεσμο δηλαδή δημοσιονομικό πρόγραμμα που είχε συνταχθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και να ενισχύσουμε στην τετραετία 15-18 με πάνω από 600 εκατομμύρια αθρηστικά τις λειτουργικές δαπάνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και αυτά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, δεν είναι λεφτά που τα γεννήσαμε. Δεν είχαμε δυνατότητα να παράξουμε χρήμα. Είναι δημόσιοι πόροι που έχουν περικοπεί από άλλα υπουργεία, που έχει γίνει εξοικονόμησή τους από την λειτουργία του Συστήματος Υγείας και που με κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης έχουν επενδυθεί σε αυτό το ζωτικό για την καθημερινότητα των ανθρώπων τομέα. Έχει αποδώσει αυτή η παρέμβαση, αγαπητοί φίλοι, αισθητά στην καθημερινότητα των πολιτών? Όχι όσο θα θέλαμε. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από εδώ και πέρα και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και από τον τελευταίο που έχει θέση ευθύνης στο σύστημα υγείας, είτε είναι στη διοίκηση των νοσοκομείων, είτε είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου νοσοκομείου, είτε είναι στις διοικήσεις των οικονομικών περιφερειών, είτε είναι στις διοικήσεις των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, να πραγματικά να ενεργοποιήσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, να συνεργαστούν με το έτοιμο δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας, να επιστρατεύσουν την πολιτική και την οργανωτική τους ευφυΐα για να στηρίξουν ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει ακόμα ανοιχτές πληγές, που πρέπει να επουλωθούν το συντομότερο δυνατό για να μπορέσει να προσφέρει αξιοπρέπεια και ασφάλεια στην κοινωνία που το έχει ανάγκη. Και η δεύτερη λοιπόν βασική μας δέσμευση, πολιτική μας δέσμευση, ότι θα στηρίξουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι η απάντηση στην κρίση, η απάντηση στη φτωχοποίηση, η απάντηση στην υγειονομική φτώχεια και στο υγειονομικό αποκλεισμό. Και η τρίτη πολιτική μας δέσμευση, αγαπητοί σύντροφοι, ήταν ότι θα ηθικοποιήσουμε το σύστημα υγείας. Γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι το δημόσιο σύστημα υγείας και γενικότερα το σύστημα υγείας ήταν ένας χώρος που λειτουργούσε για χρόνια ασίδωτα. Λειτουργούσαν για χρόνια ασίδωτα και χωρίς μηχανισμούς ελέγχου πολλαπλά συμφέροντα, ότι ήταν ένας προνομιακός χώρος για να δημιουργούνται συνθήκες προκλητής ζήτησης, σπατάλης, διαφοράς, συναλλαγής με συμφέροντα και κυρίως εκμετάλλευση του αρρώστου. Είπαμε λοιπόν ότι για να επιβιώσει αυτό το σύστημα μας χρειάζεται να εξυγιανθεί, να υπάρξει μια δραστική παρέμβαση στους θύλακες ανομίας, στους μηχανισμούς που συγκάλυπταν και παρήχαν ασυλία σε όλη αυτή τη φαυλότητα. Και αυτό, αγαπητοί σύντροφοι, επίσης έχει δρομολογηθεί. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η πολιτική ηγεσία και αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να χαϊδέψουν κανένα ο οποίος προσβάλλει και την αξιοπρέπεια του συστήματος υγείας και την αξιοπρέπεια της δημόσιας περίθαλψης και κυρίως την αξιοπρέπεια των ανθρώπων αυτής της χώρας. Κανέναν ο οποίος βάζει το δάχτυλο στο μέλι, ανεξάρτητα από την κομματική του ταυτότητα, ανεξάρτητα από το τι δηλώνει. Και τίνος γνωστός εμφανίζεται. Και η παρέμβαση που έγινε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να υπάρξει εξεταστική επιτροπή για να διερευνηθούν
σε βάθος 20ετίας. Τα σκάνδαλα, οι ανομίες και η φαυλότητα της περιόδου για να διερευνηθεί το πάρτι στον χώρο της υγείας αποδεικνύει την ισχυρή πολιτική βούλησή μας να βάλουμε τη φραγίδα μας σε μια αναδιοργανωμένη, εξυγειασμένη και ηθικοποιημένη λειτουργία του ΕΣΥ. Και αυτό το κάνουμε όχι, αγαπητοί φίλοι, για να στείλουμε στη σέντρα τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Ούτως ή άλλως, την πολιτική ευθύνη για αυτή την διαχείριση την έχουν 100%. Δικοί τους πολιτικοί φίλοι, δικά τους στελέχη, δικοί τους άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα, δικοί τους διοικητές, ήταν αυτοί που στήσανε και μαγείρεψαν το πάρτι. Εμείς αυτή την παρέμβαση την κάνουμε ακριβώς για να θωρακίσουμε θεσμικά το σύστημα υγείας και για να μην επιτρέψουμε τη διαιώνιση αυτού του φαινομένου. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια παρέμβαση που πραγματικά διασφαλίζει και την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Τρεις λοιπόν κρίσιμες πολιτικές προτεραιότητες θέσαμε και ισχυρίζομαι ότι και σε αυτές και στις τρεις από αυτές τις προτεραιότητες αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει δώσει δείγματα συνέπειας και προφανώς θα χρειαστεί με τη βοήθεια και της κοινωνίας και του έντιμου κόσμου του συστήματος υγείας να προχωρήσει πιο αποφασιστικά. Και φέτος λοιπόν που είμαστε, έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας στη λειτουργία του συστήματος υγείας, που έχουμε καλύψει το διοικητικό κενό που υπήρχε την προηγούμενη περίοδο, που έχουμε κάνει βήματα αισθητά σιγά σιγά στην καθημερινότητα των πολιτών όσον αφορά την χωρητικότητα, όπως λέμε, του συστήματος υγείας. Τη δυνατότητά του δηλαδή να καλύπτει περισσότερες ανάγκες από ό,τι χθες. Τώρα θεωρούμε ότι είναι η ώρα να κάνουμε ορισμένες κρίσιμες μεταρρυθμιστικές τομές. Παρεμβάσεις θεσμικής αναδιοργάνωσης που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες. Και η κορυφαία από αυτή, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί σύντροφοι, είναι η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια πρωτεύουσα υγείας. Και στην ουσία, γι' αυτό είχαμε να μιλήσουμε σήμερα εδώ, μαζί με τον Σταμάτη τον Βαρβαρό, ο οποίος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου με αρμοδιότητα την πρωτοβάθμια φροντίδα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θεσμοθετήθηκε πριν από 34 χρόνια και άρχισε να λειτουργεί πριν από 32 χρόνια, το 1985, είχε μια πολύ, και το οποίο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ήταν μια πολύ σημαντική παρέμβαση, τομή θα έλεγα, στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους στη χώρα μας και πραγματικά πρόσφερε αναντικατάστατες υπηρεσίες και στον κόσμο της υπαίθρου, αλλά και στον κόσμο των αστικών κέντρων μέσα από τα νέα σύγχρονα νοσοκομεία τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα από το θεσμό της πλήρους αποκλεισής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών μέσα από την ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών, αυτό το σύστημα υγείας είχε ένα τεράστιο εγγενές έλλειμμα. Ένα έλλειμμα το οποίο ήταν και η αρχή του πέρματος. Ποτέ δεν αναπτύχθηκε όπως είχε προβλεφθεί στον ιδιωτικό νόμο στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα αστικά κέντρα. Στην Ήπεθρο έγιναν τα κέντρα υγείας, πρόσφεραν, νομίζω, πολύ αξιόλογες υπηρεσίες στον κόσμο της Ήπεθρου, στους ανθρώπους που ήταν χρόνια εγκαταλελειμμένοι και αποκομμένοι από την σύγχρονη περίθαψη, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, κατά την άποψή μου, έγινε μια κρίσιμη πολιτική επιλογή. Ήδη από τη δεκαετία του 80. Αποφασίστηκε από τις τότε πολιτικές
εξουσίες, ότι αυτός ο χώρος θα εκχωρηθεί προνομιακά στον ιδιωτικό τομέα. Και θα υπάρξει το έδαφος το ευνοϊκό για μια επιχειρηματική ενεργοποίηση και παρέμβαση, η οποία φυσικά οδήγησε σε μια ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση της αγοράς, με την κυριαρχία μεγάλων επιχειρηματικών αλυσίδων, μεγάλων διαγνωστικών κέντρων, τα οποία ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια παντού και τα οποία εκτείναξαν τη δημόσια δαπάνη, εκτείναξαν τη δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων, όπου συνέβαλαν με την προκλητή ζήτηση και τη σπατάλη στα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και στη χρεοκοπία της χώρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ερχόμαστε τώρα μετά από πάνω από 30 χρόνια, σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες λιτότητας, σε συνθήκες, αν θέλετε, χαμηλών προσδοκιών από την πλευρά της κοινωνίας, και αυτό πρέπει να το παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν το πολιτικό αίτημα ενός κινήματος χιλιάδων προοδευτικών γιατρών, οι οποίοι ήδη από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης διεκδικούσαν ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα έχουμε κουρασμένους και απογοητευμένους γιατρούς, κουρασμένη και απογοητευμένη κοινωνία, και έχουμε και μια μεγάλη δυσπιστία στους πολίτες απέναντι στις εξαγγελίες του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και οφείλουμε από εδώ και πέρα λίγα να λέμε και πολλά να κάνουμε. Υπάρχει προφανώς ασυμμετρία ανάμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας και στους πόρους που έχει αυτή η χώρα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, και όποιος μαξιμαλίζει αυτή την περίοδο, όποιος ζητάει εδώ και τώρα τα πάντα, είναι εκτός πραγματικότητας, και το μόνο που βοηθάει είναι να σπείρει την απογοήτευση στην κοινωνία και να ευνοεί αντιπολιτικές και τελικά αντιδραστικές συμπεριφορές. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό το έλλειμμα στην πρωτοβάθμια φροντίδα αυτή η κυβέρνηση οφείλει να το καλύψει και να αφήσει ένα αποτύπωμα μετά τη μεγάλη τομή που ήταν η κάτωση των ανασφάλιστων, ένα σημαντικό προοδευτικό αποτύπωμα στην συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η απάντηση και στην δυσκολία πρόσβασης των πολιτών που υπάρχει αυτή την περίοδο στις υπηρεσίες υγείας και στη μη τεκμηριωμένη επιστημονικά άρση της ιατρικής και στην σπατάλη πόρων η οποία υπάρχει, διαγνωστικών εξετάσεων, φαρμάκων, άλλων υπηρεσιών και στην ασυνέχεια της φροντίδας, αλλά και στην κουλτούρα, την αγοραία κουλτούρα, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, είχε εδρεωθεί σε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Ο κόσμος έχει εθιστεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια σε μια αντίληψη που λέει ότι παίρνω το βιβλιάριό μου παλιά, του ΟΠΑΔ, έχω σήμερα το ΆΜΚΑ μου και πάω και ψωνίζω κατά το δοκούν υπηρεσίες υγείας, επιβαρύνοντας είτε το κράτος, είτε τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε την τσέπη. Αυτή είναι η κουλτούρα η οποία έχει εδρεωθεί. Χωρίς να υπάρχει μια συνεχής και ολιστική ευθύνη από την πλευρά της πολιτείας για την πλήρη και καθολική υγειονομική φροντίδα των πολιτών. Αυτό πάμε να αναιρέσουμε με αυτή την παρέμβαση. Πάμε να εδραιώσουμε την κουλτούρα του οικογενειακού γιατρού, την κουλτούρα της οικογενειακής φροντίδας, της φροντίδας κατοίκων, της κοινοτικής παρέμβασης, της εξωστρέφειας του συστήματος, της διεπιστημονικής συνεργασίας που ξεπερνάει και την ιατροκεντρικότητα πριν το σύστημα υγείας και που και αυτή ήταν μία από τις παρενέργειές του και από τις τρευλώσεις του,
που ξεπερνά κυρίως την νοσοκομειοκεντρική λογική και οργάνωση του συστήματος υγείας. Πάμε λοιπόν να εδραιώσουμε μια άλλη κουλτούρα και στους επαγγελματίες υγείας και στην κοινωνία. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί διάλογο, απαιτεί διαβούλευση, απαιτεί επιχειρήματα, απαιτεί κοινωνικές συμμαχίες. Και οι σύμμαχοί μας, αγαπητοί φίλοι, αυτή την περίοδο είναι κυρίως οι πολίτες. Αυτοί που πρέπει να πείσουμε ότι με τις νέες αποκεντρωμένες δομές, που θα σας πει ο Σταμάτης μετά πώς θα οργανωθούν και ποια είναι, με ποια κριτήρια γίνεται η χωροταξική τους κατανομή σε όλη τη χώρα κλπ. Αυτές οι νέες δομές και το προσωπικό που θα τις τελεχώσει θα βελτιώσουν τη φροντίδα, θα διασφαλίσουν ότι η εξυπηρέτηση του πολίτη, αν χρειαστεί να παραπεμφθεί σε άλλα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος, θα είναι καλύτερη, ότι δεν θα τον επιβαρύνουν οικονομικά, ότι δεν θα του δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες και εμπόδια. Λέμε λοιπόν με σαφήνεια, η μεταρρύθμιση πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν είναι ούτε μνημονιακή επιλογή, ούτε εργαλείο για να συνεχίσουμε τη λιτότητα και τις περικοπές στις δαπάνες υγείας, ούτε και φυσικά, γιατί και αυτό είναι μια κατηγορία που ακούμε, είναι μια ιδεολογική αιμονή της αριστεράς που διακρίνεται ανέκαθεν από ένα άκρατο κρατισμό. Προφανώς δεν είναι αυτό το πράγμα. Ήδη άρχισαν τα πρώτα και λίγο ανεύθυνα αλλά και λίγο γραφικά όργανα από την πλευρά της αντιπολίτευσης να μιλούν για Σοβιέτ. Μια παρέμβαση που αντίστοιχα μοντέλα υπάρχουν σε όλες τις σοβαρές, αναπτυγμένες, καπιταλιστικότατες χώρες της Ευρώπης, που όμως έχουν εδώ και χρόνια προωθήσει αυτές τις αλλαγές και έτσι κατάφεραν τα συστήματα υγείας τους να είναι πιο βιώσιμα, πιο σταθερά και πιο αποτελεσματικά. Αυτή είναι λοιπόν η βασική μας επιλογή. Είναι μία, στην ουσία αυτή η παρέμβαση, και αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, είναι μία διεύρυνση του δημόσιου χώρου στον τομέα της υγείας. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου φίλοι και σύντροφοι, δημιουργεί κοινωνικό και πολιτικό ανταγωνισμό. Είναι η πρώτη πραγματικά ανταγωνιστική παρέμβαση στη λειτουργία ενός ασίδωτου και εν πολλής επιχειρηματικά οργανωμένου ιδιωτικού τομέα. Και γι' αυτό και χρειάζεται να στηριχθεί από τους ανθρώπους της αριστεράς, από τους προοδευτικούς πολίτες αυτής της χώρας, από τους προοδευτικούς υγειονομικούς, είναι ένα αίτημα χρόνων, είναι κατά την άποψή μας η προοδευτική απάντηση στην κρίση του συστήματος υγείας. Αυτή λοιπόν την αλλαγή θα τη συνδυάσουμε προφανώς με τη στήριξη των σημερινών δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των κέντρων υγείας στην Ήπεθρο και των περιφερειακών τους ιατρείων, των δομών του πρώην ΙΚΑ ΕΟΠΗ και τώρα ΠΕΔΗ, τα οποία επίσης θα μετονομαστούν σε κέντρα υγείας αστικού τύπου και τα οποία προσπαθούμε αυτή την περίοδο να ενισχύσουμε τα εργαστήριά τους. Εδώ είναι ο διοικητής της πρώτης γενικής περιφέρειας, ο Άγγελος ο Παπαδόπουλος, που έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχουμε καταφέρει να κεντρικοποιήσουμε τις εργαστηριακές εξετάσεις στην πρώτη ΥΠΕ. Υπάρχει ένα εργαστήριο στην Τελιγιώρη, το οποίο δέχεται περίπου 700-800 δείγματα κάθε μέρα από τις περιφερειακές δομές, από τα περιφερειακά ΠΕΔΗ,
και εξυπηρετεί τους πολίτες οι οποίοι πάνε σε αυτές τις δομές και τους καλύπτει τις εξετάσεις που δεν μπορούν να γίνουν στα μικρά εργαστήρια των περιφερειακών δομών. Και έτσι δεν αναγκάζεται ο πολίτης να απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, να επιβαρύνεται δυσβάσταχτα αυτή την περίοδο της μεγάλης ανέχειας. Αυτές είναι λοιπόν παρεμβάσεις ανακουφιστικές για τη λειτουργία του συστήματος υγείας, ανακουφιστικές κυρίως για την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό λοιπόν το σχέδιο θα προσπαθήσουμε φέτος, επίκειται η νομοθέτηση του νόμου, η ψήφιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου μέσα στον Ιούνιο και στη συνέχεια η δέσμευσή μας είναι ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 σιγά σιγά θα προκηρύξουμε και θα στελεχώσουμε 239 τοπικές μονάδες υγείας, αυτές τις νέες αποκεντρωμένες δομές σε όλη τη χώρα, σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, με κριτήρια κυρίως κοινωνικά, κριτήρια ανεργίας, κριτήρια κοινωνικο-οικονομικής υστέρησης των πληθυσμών αυτών των περιοχών, κριτήρια δυσκολίας πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Είναι μια παρέμβαση που κατά την άποψή μας στοχεύει στο να περιορίσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Γιατί η αριστερά, αγαπητοί σύντροφοι, και τελειώνω με αυτό, είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να αγωνιστεί εναντίον των ανισοτήτων, γιατί είναι η πολιτική δύναμη η οποία πιστεύει στην ισότητα και στην απελευθέρωση των ανθρώπων. Να είστε καλά.